Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και δύο πολύ πολύ, μα πολύ πολύ, μα πολύ όμως αγαπημένοι μας ηθοποιοί είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Ο κύριος Ζένιος και ο κύριος Βίχας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ναι, τα γενέθλια. Για σένα με αγάπη. Ευχαριστώ Σκεφτόμα πολύ. Σκεφτόμα τι δώρο να σου φέρω. Δεν βρίσκα κάτι πολλά καλό και είπα σου φέρω το Ζένιο. Και ο Ζένιος έφερε με εμένα. Είμαστε τα δώρα σου, δεν ξέρω. Πολύ όμορφο δώρο είναι, πολύ ωραίο δώρο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα πολλά, κοντά μας. Χρόνια σου πολλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ποια φάση σας πετυχαίνουμε? Γιατί ξέρουμε ότι έχετε γυρίσματα, πράγματα, πολλές καταστάσεις. Σήμερα έχουμε αργία. Σήμερα δεν έχετε γυρίσματα. Ήταν η μόνη μέρα που δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Και μας φωνάξετε να έρθουμε και λέω, δεν πειράζει. Και κάμερες και σήμερα, ας πάμε. Ήρθαμε με μεγάλη χαρά πραγματικά. Το ξέρω και χαίρομαι ειλικρινά γι' αυτό, γιατί βλέπεις και τη διάθεση του άλλου που έρχεται καλεσμένο σε μια εκπομπή και σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Ζένιο, τώρα κάνετε γυρίσματα. Θέλουμε να μας τα πείτε όλα, που είστε ακριβώς, τι κάνετε, τα πάντα. Τώρα ο Κώστας και εγώ γυρίζουμε το Τρεις και ο Κόκος για το ΡΙΚ. Τώρα άρχισε, είναι η δεύτερη εβδομάδα, πάει πολύ καλά. Ωραία. Έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και το διασκεδάζουμε. Δουλεύουμε 4 φορές τη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Για να ξέρουμε πότε να σας ξανακαλέσουμε, δηλαδή τις μέρες να υπολογίσουμε. Πάει καλά. Πάει καλά. Κύριε Βίχα, για εσάς έτσι πώς είναι το κλίμα στα γυρίσματα? Έχετε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Πάρα πολλές φορές. Είμαστε από την εποχή της Μαυρόασπρης. Ναι. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος όταν πηγαίνεις στα γυρίσματα. Είναι καθημερινή δουλειά. Αλίμονο στον τεχνίτη που πάει να κάνει μια δουλειά καλλιτεχνική και είναι γεμάτος νεύρα. Πρέπει να περνάς όμορφα, ναι, για να βγαίνει και καλό αποτέλεσμα. Μόνο με καλή διάθεση βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε επίσης ότι είναι η πρώτη σειρά που γυρίζεται στη Λέμεσο εξ ολοκλήρου. Μάλιστα. Είπαμε να δοκιμάσουμε τη Λέμεσο. Έχει ωραία τοπία. Ναι. Και τώρα που έχουν φτιάξει. Στούντιο δεν έχουμε. Είναι όλα εξωτερικά. Γι' αυτό είναι κάπως λίγο κουραστική η δουλειά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι καλό. Ποιος από τους δύο κάνει τις περισσότερες πλάκες στα γυρίσματα? Αυτός. Και τι κάνει δηλαδή ακριβώς? Προσπαθούμε όσο μπορούμε να περνάμε ωραία με χιούμορ. Αλίμονο, αν γίνει το ανάποδο. Όχι, έχουμε καλούς συνεργάτες. Και κάνουμε επιλογή, προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε με αγαπημένους συναδέλφους, ώστε να βγαίνει και ένα καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνετε, γιατί είστε έτσι μια ομάδα ανθρώπων που τις περισσότερες δουλειές είστε μαζί. Έτσι, πάρα πολλές φορές σας παρακολουθούμε να είστε μαζί. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είμαστε χρόνια μαζί. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Μίλες χρονολογία. Πολλά χρόνια μαζί. Από την εποχή που ήταν ένα κανάλι στην Κύπρο. Που ξεκινούσε στις 5 και στις 11 και έκλεινε. Δύο φορές η εβδομάδα. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθα στην Κύπρο. Άλλες εποχές εντελώς. Το 70 ήταν η τηλεόραση είναι δύο φορές τη εβδομάδα μαυρόασπρη. Δύο φορές τη εβδομάδα, ε. Λοιπόν, έχουμε πολλά που θέλουμε να μάθουμε και από τους δυο σας. Να πάμε να παρακολουθήσουμε κάτι μικρό που έχουμε ετοιμάσει για τον καθένα από εσάς. Πάμε να δούμε πρώτα για εσάς, κυρία Ζένιο, ένα βίντεο. Για να δούμε. Χρυσή με πιάνει ξαφνικά, σαν βλέπω το κουτσί μου. Σαν βλέπω τη γυναίκα μου, τσουλό στο συγγενή μου. Γιώργος Ζένιος για χρόνια βρίσκεται στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από πολλούς ρόλους. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδησή μας ως ο Ρίκος Μάπουρος από τη σειρά Βουράτε Γειτόνι. Ένα ρόλο που απογείωσε με το υποκριτικό του ταλέντο. Βουράμε ο Χόρτατος! Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε τα, ρίξε τα. Είναι απλός και εργατικός, όπως λένε οι συναδέλφοι του. Εκείνο όμως που το χαρακτηρίζει είναι η πιστή του φίλη που διατηρεί εδώ και χρόνια. Μεγάλη του αγάπη πέρα από την υποκριτική είναι και το τραγούδι. Τώρα που ξαναγύρισες, εγώ έχω παντρευτεί.
επιχειρηματίας ηθοποιός με ταλέντο στο τραγούδι. Ο ίδιος συνεχίζει ακάθεκτος υποσχόμενος για μεγαλύτερες επιτυχίες. Κύριε Ζένιο, έχετε κάνει τόσο επιτυχημένους ρόλους που έχουν καθιερώσει κάποιες ατάκες που για πάρα πολύ καιρό ακούγαμε κάποιες συγκεκριμένες ατάκες. Ειδικά το στο βουρά την γειτόνια. Ναι. Εσικούς προς το Μητσερό. Κάτι κινήσεις που κάνετε αυτό, κάτι με τη... Ναι, αυτό. Ναι, αυτό έχει τελειώσει. Για μένα είναι πίσω τώρα, ο κόσμος το θυμάται ακόμα διότι το βάζουν επαναλήψεις. Προχωράμε. Ποτέ μου δεν ήθελα να ταυτιστώ με κάποιο ρόλο, αλλά εδώ στην Κύπρο είμαστε μια μικρή χώρα, κάνεις κάτι, έχει επιτυχία. Θυμάμαι ήταν το Μανώλης και Κατίνα. Μανώλης, όπου πήγαινε, ναι. Αγγλία, όπου πήγαινε, Μανώλης. Μετά, πριν από αυτό, ήταν το «Η κάθοδος της κυρίας Σάσας» με την μακαρισμένη τη Βάνια Κωνσταντίνο, ο Ιορδάνης. Ναι. Μετά, ο Τογλής, αυτό το που έκανα με την πίτσα του Ιάδου, στο ΡΙΚ. Τότε υπήρχε μόνο το ΡΙΚ. Τώρα αυτό, και αυτό κράτησε για 4 χρόνια, και έμεινε, θέλω να το αποβάλω όμως το... Ναι, θέλετε να αποφύγετε, να αποβάλλετε αυτό το χαρακτήρα. Και είμαι σίγουρος ότι σε 1-2 χρόνια θα φύγει. Έχετε αγαπήσει πάρα πολύ κάποιο ρόλο σας που να έχετε ταυτιστεί μαζί του και να νιώθετε ότι βρίσκατε πολλά δικά σας στοιχεία? Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι οι ρόλοι ταυτίζομαι με όλους τους ρόλους και τους λατρεύω όλους τους ρόλους που παίζω. Γι' αυτόν... Μπορώ να πω έχουν και επιτυχία. Mm-hmm. Πρέπει να δοθείς σε κάτι, πρέπει να το αγαπήσεις αυτό που κάνεις. Ναι, σίγουρα. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το αγάπησα και ακόμα αν ο Θεός μου δώσει χρόνια και κάνω άλλα, πάλι θα τα αγαπώ. Όπως και το τραγούδι το αγαπάτε πάρα πολύ. Το τραγούδι είναι δευτερεύοντα. Mm-hmm. Το τραγούδι το άρχισα από πολύ πολύ μικρός, διότι μεγάλωσα στο Λονδίνο, τραγούδισα αγγλικά. Μετά άρχισα τα ελληνικά όταν ήρθα εδώ το 70. Mm-hmm. Άρχισα το τραγουδό στα ελληνικά, πήγα πίσω στο Λονδίνο ελληνικά. Γνώρισα μερικούς καλλιτέχνες, αξιόλογους τραγουδιστές που με βοηθήσανε, όπως το Στράτο Διονυσίου. Mm-hmm. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Αλλά το πρώτο μου είναι υποκριτική. Σας βοήθησε πάρα πολύ στο τραγούδι, σε ό,τι είχε να κάνει με το τραγούδι. Ναι, στο τραγούδι με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά γιατί εγώ πήγα σε 2 δραματικές σχολές. Μία για ηθοποιός στη Βασιλική Σχολή και μία στο Ιταλία Κοντή που ήθελα να κάνω χορό και τραγούδι. Mm-hmm. Και από εκεί άρχισε το τραγούδι. Ναι. Αλλά το πρώτο μου είναι το υποκριτική. Κύριε Ζένιο, επειδή το δικό σας το μάτι σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο έμπειρο από το δικό μας, εσείς από όλες αυτές τις παραγωγές, τις εκπομπές που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ας μην πάρουμε μόνο αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα θέλατε να συμμετέχετε σε κάποια που δεν ήσασταν, σε κάποια από αυτές τις υπάρχουν παραγωγές. Πολύ καλές παραγωγές. Εγώ παρακολουθώ τα όλα. Πέρσι, μια παραγωγή η οποία μου άρεσε και θα ήθελα να ήμουν, ήταν αυτό του Αντένα, το Πανσέλινος. Mm-hmm. Αυτό το παρακολουθούσα. Μάλιστα. Ελληνικές παραγωγές παρακολουθώ. Το Φοντό, το είδα πάρα πολλές φορές. Καλή παραγωγή. Παρακολουθείτε προσπαθείτε. Φέτος όμως κάνουν πάρα πολλές καλές παραγωγές. Και... προχωρούμε. Φέτος βλέπουμε ότι ξεκίνησε και η πρώτη δραματική κυπριακή σειρά και εδώ στο Μέγκα. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό βήμα για το Μέγκα. Ναι, σίγουρα. Και συγχαρητήρια, γιατί είδα ένα-δύο από... Ήταν το δεύτερο χθες το βράδυ. Είδα το πρώτο. Δυστυχώς ήμουνα κάπου. Είδα το πρώτο και θα έχει επιτυχία. Ήδη έχει σημειώσει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Θα έχει. Είναι καλογυρισμένο. Έχει καλούς ηθοποιούς μέσα. Πολύ. Τώρα
Ποτέ όμως δεν ξέρεις την νοοτροπία του Κυπρέου. Βέβαια. Πάντως από ό,τι δείχνει έτσι και σαν ιστορία περισσότερο, γιατί να μου για την ιστορία. Ένα που πάντα όταν άρχισα ήταν το Βουράτη Γειτόνι. Λέγα, μα τι τρέλα είναι αυτό το πράγμα. Δεν το περιμένατε. Δεν το περίμενα. Ο να κόσμος αυτή την επιτυχία. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι, έτσι. Αν ξέραμε όλοι τι θα έχει επιτυχία, θα παίζαμε όλοι επιτυχίες. Σε αυτά που θα πιστεύαμε ότι θα έχουν επιτυχίες. Είναι ένας κύκλος. Είναι ένα συγκυρία και η μαγιά που δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σου βγει. Βέβαια. Εύχομαι όμως ένα πράγμα, να έχουν όλα επιτυχία για να μπορούν οι ηθοποιοί να δουλεύουν. Να δουλεύουν όλοι, όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι το εννοώ αυτό που λέω. Ναι. Όλα να έχουν επιτυχία. Έτσι. Κύριε Βίχα, έχετε ξεχωρίσει εσείς κάποια δουλειά που έχετε κάνει? Κάποιο ρόλο που να σας ακολουθεί και μέχρι σήμερα, νομίζω. Να σας πω κάτι. Ένας ηθοποιός θα ήθελε το κοινό του να το ξέρει από το θέατρο. Και εγώ και ο Γιώργος Ζένιος έχουμε κάνει τόση δουλειά στο θέατρο. 20 χρόνια στο κρατικό θέατρο εγώ. Δούλεψα στην Αθήνα για πολλά χρόνια. Έχω πάρει βραβείο για δραματικές σειρές. Ποτέ δεν έχω πάρει για κωμωδία. Ναι. Χρυσό στο Φεστιβάλ Μόσχας, επίσης για δραματική σειρά. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια τα θεατρικά, ο κόσμος ξέρει μόνο από την τηλεόραση και κωμωδία. Από τον κόκο του καφενείου, ναι. Γιατί κράτησε 15 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Από κωμωδία. Ενώ έχετε πάρει τόσα βραβεία σε δραματικά. Αυτή είναι η επιτυχία του. Ναι. Ενός καλού ηθοποιού να μπορεί να παίξει και τα δύο. Σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο και για εσάς να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε να μας πείτε ποιες στιγμές θυμάστε πιο έντονα και να μας περιγράψετε και κάποια αν θέλετε. Για να το δούμε. Τον λατρέψαμε και τον αγαπήσαμε. Πάνω απ' όλα όμως μας έχει κάνει να γελάσουμε με την καρδιά μας μέσα από τις χαρακτηριστικές του ατάκες και ρόλους που τον έχουν στιγματίσει. Ο κύριος ποιος είναι? Μα δεν ξέρω κύριε, και εγώ τώρα άνοιξα τηλεόραση. Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον δικό μας ηθοποιό Κώστα Βίχα. Και ποιος δεν θυμάται την επιτυχημένη σειρά Το Καφενείο, που είναι ίσως αυτή που τον έχει κάνει γνωστό και στο ευρύ κοινό. Με μια πορεία χρόνων στην κυπριακή τηλεόραση και στο θέατρο, έχει καταφέρει να αποδείξει σε όλους πως η υποκριτική είναι γι' αυτό. Ο Κώστας Βίχας όμως, εκτός από αγαπημένος και ταλαντούχος ηθοποιός, είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, όπως μας τον έχουν χαρακτηρίσει δικά του πρόσωπα. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, αγαπά και δίνει με την ψυχή του, γι' αυτό και ο κόσμος τον έχει ξεχωρίσει. Είναι ένας αυθεντικός λαϊκός άνθρωπος. Είναι ο δικός μας Κώστας Βίχας. Χριστιανά μου, εδώ είναι ο κόκκος, με πάση μανά μου. Μα είδες η Χριστιανά, ρε. Ναι, ρε. Ρε, μάνα, τρεβες, ρε.